Κοιτάξτε, να σας πω ότι ομάδα χωρίς ανδρικό τμήμα είναι δύσκολο να υπάρξει καλά. Μέλημά μας λοιπόν είναι η ανδρική ομάδα. Δυστυχώς όμως οι οικονομικοί λόγοι είναι αυτοί οι οποίοι μας φρενάρουν από αυτό το εγχείρημα, να το πω έτσι. Και στεκόμαστε στα αναπτυξιακά τμήματα, στις μικρές κατηγορίες, όπου εκεί οι βασικοί χρηματοδότες είναι οι γονείς. Οι γονείς. Σε αυτούς αποκλειστικά και μόνο στηριζόμαστε. Ωραία. Να αφήσουμε τη συζήτηση λοιπόν να μας οδηγήσει και πες μου δύο λόγια για το ανδρικό. Ποιες είναι οι σκέψεις του συλλόγου? Γνωρίζω πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει και προσωπικά ότι το θέλετε πολύ να υπάρχει ανδρικό Βεβαίως, τμήμα. βεβαίως, Γνωρίζω ότι πολλά παιδιά βεβαίως. στην Άνδρο έχουν εκφράσει τα παράπονά τους σε αυτό. Σίγουρα σε αυτό δεν μπορεί η διοίκηση να κάνει κάτι και δεν ευθύνεται η διοίκηση του συλλόγου, αλλά η δυσκολία του νησιού και των δρομολογίων των πλοίων. Εσάς, οι σκέψεις σας, ποια είναι γύρω από το ανδρικό τμήμα? Κοιτάξτε, πέρσι ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαδάκης, κατέβαλε υπεράθυπες προσπάθειες να βρει τα χρήματα ώστε να κατέβει η ανδρική ομάδα στο πρωτάθλημα της Ένωσης. Είχαμε πει τότε ότι αν βρεθούν τα χρήματα, η ομάδα θα κατέβαινε. Μάλιστα, προς τιμήν τους, κάποιοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της ομάδας είχαν προσφερθεί να βγουν έξω, κατάστημα-κατάστημα, επιχείρηση-επιχείρηση, να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσει το ανδρικό τμήμα να κατέβει ξανά στο πρωτάθλημα. Δεν μπορέσαμε μέχρι την ημερομηνία που έπρεπε να υποβάλουμε στην Ένωση την δήλωση της ομάδας να κατέβουμε και δεν κατέβηκε δυστυχώς η ομάδα. Θα πράξουμε το ίδιο και φέτος. Σας είπα ότι θέλουμε να υπάρχει ανδρική ομάδα στο νησί μας. Θέλουμε να ξαναδούμε τον κόσμο να γεμίζει τις κερκίδες, πέρα από τους γονείς οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε και τους φιλάθλους οι οποίοι κατέβαιναν με την ανδρική ομάδα και ενίσχυαν το σύλλογο. Θα κάνουμε τις προσπάθειές μας και θα τα δίνω τα δυνατά να κατέβει η ομάδα. Σαν σκοπός είναι να κατέβει στη β' κατηγορία λοιπόν που θα μπούμε η K16, να το πούμε έτσι, να προβιβαστεί στην ανδρική ομάδα με κάποια παιδιά της K18 και με μια προσθήκη 3-4 ηλικιακών κατηγοριών πιο πάνω να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία σιγά σιγά θα συμπληρώνεται με τις ακαδημίες από κάτω και θα βγει μια καλή ανδρική ομάδα στο μέλλον. Λίγο υπομονή χρειάζεται. Αυτό θα ήθελα να ζητήσω από όλους. Υπομονή. Ανεβαίνουν καλά φιντάνια, να το πούμε εντός εισαγωγικών, στην ομάδα. Υπάρχουν πολλά ταλέντα. Απλά χρειάζεται μια υπομονή από όλους και νομίζω ότι θα ξαναβγεί μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει στις Κυκλάδες. Υπήρξε και πρόβλημα και ψυχοϊλικού να επανδρωθεί η ομάδα. Έμψυχο υλικό, όχι. Νομίζω πως θα καταφέρναμε να κατεβάσουμε την ομάδα. Το πρόβλημά μας ήταν μόνο το οικονομικό κυρίως. Κυρίως το οικονομικό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, ότι το παλέψατε μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, κι Ακριβώς. Ακριβώς. εγώ, αν θυμάμαι καλά, από όταν έκανα το ρεπορτάζ για το ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν, τελευταία στιγμή κυριολεκτικά λήφθηκε η απόφαση και δεν βρεθήκαν οι πόροι οι απαραίτητοι για να λάβετε μέρος στην κατηγορία. Έτσι ακριβώς, είμαστε συνέχεια τηλέφωνα με την Ένωση, με τον κύριο Φρέρη. Ζητούσαμε συνεχώς παρατάσεις για να απαντήσουμε. Τελικά, δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να βρούμε τα χρήματα και γι' αυτό δεν κατέβηκε η ομάδα. Να ξέρετε όμως ότι είναι μέσα στα πλάνα μας να κατέβει η ανδρική ομάδα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους πόρους να την κατεβάσουμε. Το ευχόμαστε όλοι, γιατί οι εφοπλιστές, όπως το λέμε εμείς, είναι απαραίτητοι στο Ακριβώς. κυκλαδίτικο Ακριβώς. πρωτάθλημα. Και μια Ακριβώς. ιστορική ομάδα που έχει βγάλει πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και πάντα Έτσι. είχε μια αξιοπρέπεια και έτσι μια ειδική βαρύτητα στα γήπεδα. Προσωπικά πολύ μου άρεσε έτσι πάντα ο Αδριακός σαν σωματείο.